Το Διθέσιο Δημοτικό Σχολείο στις Μάλες είναι το πρώτο σε επίπεδο Κρήτης που λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι σημειώνεται συρροή κρουσμάτων αφού σχεδόν τα μισά παιδιά διαγνώστηκαν θετικά. Με μόλις 2 τμήματα και συνολικά 15 παιδιά στο σχολείο, τα 7 θετικά κρούσματα προκάλεσαν παγωμάρα και εύλογα σήμερα. Οι γονείς των υπολείπων μαθητών τα κράτησαν στο σπίτι, παρότι με βάση τα πρωτόκολλα δεν προβλέπεται κλείσιμο. Σήμερα για προληπτικούς λόγους καθαρά δεν άνοιξε το σχολείο, παρόλο που το πρωτόκολλο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να νοσήσουν το 50% συν 1 από τα παιδιά. Τα παιδιά τα περισσότερα είναι συμπτωματικά. Είναι στο σπίτι, καραντίνα με τους γονείς, κατά πώς προβλέπει το πρωτόκολλο. Τι και αν για την κοινότητα αλλά και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λασιθίου, η λογική εξέλιξη ήταν το σχολείο να κλείσει. Με βάση τα αριθμητικά μοντέλα που τα υγειονομικά πρωτόκολλα ακολουθούν πιστά, χρειάζεται ένα ακόμη θετικό κρούσμα για να συμβεί αυτό, με αποτέλεσμα στην πράξη το σχολείο να μην λειτουργεί, αλλά να μην μπορεί να δρομολογηθεί τηλεκπαίδευση και τα παιδιά που νοσούν ή όχι να μένουν άπραγα στο σπίτι τους. Όχι, δεν υπάρχει τηλεκπαίδευση. Δεν προβλέπεται. Πρέπει να ανασταλεί το τμήμα για να υπάρξει τηλεκπαίδευση. Έχουμε μιλήσει με το Task Force του Υπουργείου, με τον ΕΟΔΗ, με τους πάντες, ότι είναι πολύ αυστηρά τα νούμερα, τα πρωτόκολλα, 50% συν 1. Τους έχουμε τονίσει την πολυπλοκότητα του θέματος και την ζημιά, εν πάση περιπτώσει, για τα παιδιά. Αλλά μας απαντούν ότι αριθμητικά πρέπει να είμαστε εντάξει. Και θα δούμε αν θα προχωρήσει τηλεκπαίδευση για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Σήμερα στο σχολείο τα παιδιά δεν ήρθαν. Όμως. Δεν ήρθαν, όχι. Την ίδια ώρα η λίστα με τους πρώτους 15 ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς που από χθες τέθηκαν σε αναστολή σε πανελλαδικό επίπεδο είχε και άρωμα Κρήτης. Σε αυτήν και μία νηπιαγωγός από τον Άγιο Νικόλαο και μάλιστα στην ειδική εκπαίδευση που αρνήθηκε να υποβληθεί σε ράπιντ. Η νηπιαγωγός, η οποία είναι ανεμβολίαστη, αρνείται να αφορέσει μάσκα και να κάνει τα προβλεπόμενα τεστ. Και βέβαια είναι και σε μια ιδιαιτερότητα, είναι και σε ειδικό νηπιαγωγείο. Μέσα σε όλα αυτά, αυστηρή σύσταση έγινε σήμερα από την Ελλάς στο θερμόαιμο Πατέρα στην Καλαμάφκα, που επιτέθηκε φραστικά σε δάσκαλο, απαιτώντας το παιδί του να εισέλθει στο σχολείο χωρίς τεστ και μάσκα. Έχοντας δεχτεί απειλές και ύβρις, ο εκπαιδευτικός απευθύνθηκε στην αστυνομία. Πάντως το παιδί δεν επέστρεψε σήμερα στο σχολείο.